κυβερνητικού εκπροσώπου. Τα ερωτήματα όμως παραμένουν και όσο περνά ο χρόνος γίνονται όλο και πιο έντονα, όλο και πιο πιεστικά. Γιατί παρακολουθούσαν τον αρχηγό του τρίτου σε δύναμη κοινοβουλευτικού κομμάτου της χώρας. Γιατί παρακολουθούσαν τον συνάδελφό σας, τον κύριο Κουκάκη, που κάνει ερευνητική δημοσιογραφία. Γιατί επιχειρήθηκε και οι δύο να παγιδευτούν από την ΕΕΠ και στη συνέχεια από το παράνομο λογισμικό Predator. Πώς γίνεται το σύνδεσμο, το link που έφτασε στα δύο κινητά τηλέφωνα Ανδρουλάκη και Κουκάκη να είναι ακριβώς το ίδιο? Πώς γίνεται ο Πρωθυπουργός μιας χώρας να μην γνωρίζει ποια πολιτικά πρόσωπα παρακολουθούνται εδώ? Με έναν τρόπο φαίνεται ότι έχουμε μία παρακρατική δομή να λειτουργεί μέσα στο πιο στενό πυρήνα του κράτους. Αν ο Πρωθυπουργός δεν γνωρίζει ότι παρακολουθείται ο αρχηγός του τρίτου σε κόμματος κοινοβουλευτικής δύναμης, μπορεί αυτή η ανεξέλεγκτη δομή να παρακολουθεί τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, χωρίς να τον γνωρίζει. Θα μπορούσε ενδεχομένως να παρακολουθεί την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, θα μπορούσε να παρακολουθεί τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πρώην πρωθυπουργούς, εν ενεργεί υπουργούς. Όλα αυτά χρειάζονται σαφείς και συγκεκριμένες απαντήσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης, κατά τη δική μας άποψη, είναι ο εγκέφαλος που οργάνωσε όλο αυτό το σκοτεινό σχέδιο και έχει καταστήσει τη χώρα μας, την Ελλάδα, απολογούμενη και δακτυλοδεικτούμενη διεθνώς για ζητήματα δημοκρατίας, λειτουργίας του κοινοβουλευτισμού, λειτουργίας του κράτους δικαίου.